άνοιξε έστω και αργά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές τις πύλες της η ανθοκομική έκθεση Σερών με την πλατεία Ελευθερίας και φέτος να γεμίζει με χρώματα και αρώματα. Η ανθοκομική έκθεση ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα και θα διαρκέσει έως και την 21η Ιουνίου. Η έκθεση ανοίγει νωρίς το πρωί και κλείνει περίπου στις 10.30 το βράδυ, οπότε υπάρχει χρόνος για όλους ώστε να επισκεφθούν αυτή τη μοναδική έκθεση. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, όποιος θέλει να μας επισκεφτεί. Μικρή συμμετοχή φέτος, δεν ξέρω το λόγο, ίσως έγινε αργά. Είχα δηλαδή και άλλες υποχρεώσεις. Ίσως αυτό, ίσως πήγε πολύ αργά η έκθεση. Συνήθως γίνεται τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, είναι και του Αγίου Πνεύματος μετά. Εντάξει. Να ενημερώσουμε τους καταναλωτές, τι θα βρουν εδώ που θα έρθουν στην πλατεία Ελευθερία. Φυτά, λουλούδια, κάκτους, παχύφυτα. Έχουν πάντως ραντεβού οι Σεραίοι με αυτή την ανθοκομική, θέλουν να ψωνίσουν. Περιμένουν κάθε χρόνο να γίνει η έκθεση. Ελπίζω να έρθουν και φέτος να μας επισκεφτούν, τους περιμένουμε. Είναι καλές οι τιμές, έτσι. Οι τιμές, ναι, είναι πολύ προσιτές οι τιμές. Για να μπορέσουν να στολίσουν μπαλκόνια, κήπους. Ναι, έχουμε από όλα τα είδη και για κήπους, για μπαλκόνια, μεγάλα, μικρά. Τι προτιμά συνήθως ο κόσμος τώρα από την εμπειρία σας και τα προηγούμενα χρόνια. Συνήθως τους κάκτους, τα μικρά παιδάκια. Και οι μεγαλύτεροι, τα λουλούδια που έχουν αρκετά άνθη. Ναι, αρκετά άνθη. Η πλατεία Ελευθερίας έχει ομορφήνει από την πανδεσία των λουλουδιών και των φυτών, με τους Σεραίους να κάνουν την βόλτα τους για να προμηθευτούν φυτά για τον μπαλκόνι και τον κήπο τους. Στην έκθεση συμμετέχουν ανθοκομικές επιχειρήσεις με σκοπό να προβάλλουν τα προϊόντα τους και να δώσουν σύμβουλες για την σωστή φροντίδα των φυτών στους επισκέπτες. Προσπαθούμε ό,τι ξέρουμε να τους το μεταδώσουμε. Mm-hmm. Θέλουν δηλαδή να παίρνουν όμορφα φυτά, έτσι να στολίζουν μπαλκόνια, κήπους. Ναι, νομίζω ναι. Είναι κάποια που είναι τώρα της εποχής περισσότερο ή κάποια που είναι για όλο το χρόνο. Υπάρχουν και της εποχής και για όλο το χρόνο. Έχουμε για όλα τα γούστα. Αν εσείς προτείνατε σε κάποιον κάτι να αγοράσει, τι θα ήταν αυτό? Αυτό είναι, δεν ξέρω, προσωπικό γούστο, ό,τι θέλει ο καθένας. Επειδή στην πόλη είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, στο μπαλκόνι, δεν είμαστε στην Ήπεθρο. Υπάρχουν πιο ανθεκτικά φυτά. Αυτό. Ναι, υπάρχουν κάποια που είναι πιο ανθεκτικά. Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχουν και τα κλασικά, τα πολύ αγαπημένα, τα βασιλικά. Που τα παίρνουν, τα πολύ συνηθισμένα που τα παίρνουν όλοι. Δηλαδή τέτοια βότα να παίρνουν για το σπίτι. Αρωματικά. Και αρωματικά. Παίρνουν απ' όλα. Για να τα έχουμε κατευθείαν από τη γλάστρα στο φαγητό, δηλαδή. Μάλιστα, ναι, φρέσκα, τα κόβουμε κατευθείαν. Έχονται και νεότεροι καταναλωτές. Από πολύ μικρές ηλικίες, από παιδάκια που προτιμάνε τα μικρά γλαστράκια βέβαια, μέχρι μεγαλύτερης ηλικίας.